Θέλετε να μας πείτε ποιες είναι οι μεγαλύτερες αλλαγές που έφερε η πανδημία στον κόσμο των επιχειρήσεων. Θα σας πω, έφερε όπως είπα την μεγάλη ανάγκη για εξωστρέφεια, έφερε την τηλεεργασία ως μία νέα δομή λειτουργίας που αναγκάστηκαν οι εταιρείε να βρουν τρόπους πώς η τηλεεργασία μπορεί να λειτουργήσει καλά και να έχει αποτελέσματα και πλέον πολλές εταιρείε έχουν υιοθετήσει αυτό το μοντέλο και μάλιστα είναι ένα μοντέλο το οποίο παρέχεται, το υβριδικό μοντέλο, το οποίο παρέχεται και είναι ήδη benefit. Για παράδειγμα, χθε ήμασταν σε μία εκδήλωση, σε μία συζήτηση με την Teleperformance και την Women Act και αυτό το οποίο συζητούσαμε είναι ότι πώς για μια γυναίκα, για παράδειγμα, εάν έχει πλέον τη δυνατότητα να τηλεεργάζεται. Αυτό αποτελεί μια μεγα ένα μεγάλο εφόδιο, γιατί, για παράδειγμα, είναι άρρωστο το παιδί τη, δεν χρειάζεται να πάρει άδεια. Μπορεί να είναι και με το παιδί τη και να κάνει δουλειά και να είναι όλοι χαρούμενοι. Άρα, δίνει τρομερέ δυνατότητε η τηλεεργασία. Βεβαίω και εκεί α, δημιουργείται μεγάλη πρόκληση του πώ καταφέρνει να διατηρήσει και να αναπτύξει την εταιρική κουλτούρα, εάν είσαι εξ αποστάσεως. Άρα, γι' αυτό οι περισσότερε εταιρείε καταλήγουν σε ένα ευρυδικό μοντέλο το οποίο καταφέρνει και να δίνει στον εργαζόμενο τη δυνατότητα να δουλέψει όποτε χρειάζεται από το σπίτι του, να γλιτώσει μετακινήσει, να γλιτώσει τα έξοδα, αλλά και ταυτόχρονα να είναι μέσα στον οργανισμό να λαμβάνει τα, τα μηνύματα τη εταιρική κουλτούρα γεγονός, το οποίο οδηγεί πλέον τι εταιρείε, και αυτό επηρεάζει και τη δική μα δουλειά πάρα πολύ, στο κομμάτι τη εσωτερική επικοινωνία. Οι εταιρείε και στην Ελλάδα πια επενδύουν πάρα πολύ στην εσωτερική του επικοινωνία, γιατί έχουν καταλάβει ότι δεν χρειάζεται να λένε το αφήγημά του μόνο προ τα έξω, αλλά χρειάζεται να λένε το αφήγημά του και προ τα μέσα και προ του εργαζόμενου του. Χρειάζεται και οι εργαζόμενοι να έχουν κατανοήσει τι εταιρικέ αξίε, τι εταιρικέ αρχέ, να ξέρουν πού πηγαίνει η εταιρεία. Οι εργαζόμενοι πλέον δεν είναι απλώ μονάδε που παράγουν η υπεραξία είναι οι άνθρωποι οι οποίοι συμβάλλουν στην εξέλιξη της εταιρεία. Και για να το κάνουν αυτό, πρέπει να είναι όλοι μαζί, να υπάρχει μια συμπερίληψη. Η συμπερίληψη είναι μια μεγάλη πρόκληση και νομίζω, ε, απαντώντας και στο ερώτημά σας, ότι η πανδημία ανέδειξε πάρα πολύ την ανάγκη της συμπερίληψης. Mm -hmm. Και το σημαντικό, κυρία Κακολύρη, είναι ότι θα, μας έχετε προχωρήσει πολλά βήματα παραπέρα. Θα γυρίσω λίγο προ τα πίσω. Υπήρχε και μια. Ε, παλαιωμένη έτσι κουλτούρα ότι όταν ο εργοδότης δεν έβλεπε τον εργαζόμενο άρα θεωρούσε ότι αυτός λουφάρει ε, και υπήρχε και μια κουλτούρα του να είσαι εδώ να σε βλέπω αν και πότε θα ναι ναι ε, ναι, γιατί το να είσαι εδώ, αν δεν είσαι παραγωγικό, δεν είναι. Αυτό με την τηλεργασία είναι εντυπωσιακό πώ μέσα σε λίγου μήνε, ένα μισή-δύο χρόνια, μεταλλάχθηκε, δηλαδή εξαϊλώθηκε αυτή η κακή αξιακή ε, σχέση. Ε, και τώρα ο εργαζόμενο και ο εργοδότη έχουν ένα κοινό στόχο με απόλυτη εμπιστοσύνη ο ένα προ τον άλλον. Ε, το έλλειξε η ζωή αυτό. Δηλαδή, ήρθε η ίδια η πορεία της ζωής να λύσει αυτό το, αυτό το ζήτημα, αυτή την πρόκληση και να δημιουργήσει μία καινούρια. Γιατί, όπως πολύ καλά είπατε, ε, είναι ζήτημα του πώς χτίζεται η εμπιστοσύνη. Για να υπάρξει εμπιστοσύνη, πρέπει να έχει χτιστεί πρώτα. Και εκεί είναι μία δουλειά και των εταιριών να προσπαθήσουν να χτίσουν την εμπιστοσύνη, και των εργαζομένων να είναι οι ενεργεταίροι σε αυτή τη σχέση, δεν είναι η take του τάγκο, αλλά η εμπιστοσύνη χρειάζεται να ξεκινήσει πρώτα από την κορυφή. Να, ξεκινήσει οι, να ξεκινούν οι εταιρείε να εμπνέουν τους εργαζόμενους τους για να δημιουργούνται αυτές οι σχέσεις εμπιστοσύνης και γι' αυτό αξιοποιούνται πια πολύ περισσότερο οι ενέργειες εσωτερικής επικοινωνίας γιατί οι εταιρείε συνειδητοποιούν ότι χρειάζεται να φέρουν πιο κοντά τους εργαζόμενους τους. Ακόμα και αν είναι μακριά.